Όλοι οι παπάδες έξω. Είναι ο Δέσποτας. Τον έχουμε στη γραμμή το Σεβασμιότατο. Τον έχουμε. Σεβασμιότατε, τι κάνετε, καλημέρα σας. Παρακαλώ, καλημέρα σας, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Είστε καλά. Να ζείτε, να ζείτε έτσι πολλά. Γιατί σας συγχύσατε, Σεβασμιότατε, τόσο πολύ. Καλέ μου κύριε, ακούστε. Εγώ εκείνη την ώρα υπερίσπεσα τα δίκαια της Εκκλησίας. Όχι τον εαυτό μου προσωπικά. Ναι. Ο κύριος ίβρισε την Εκκλησία. Δεν την ίβρισε. Είπε ότι το Σύνταγμα δεν προβλέπει να παρίσταται δεσπότης παπάς, ας πούμε, στην Ορκομοσία. Δεν έκανε καμία ίβρη. Κύριε, ακούστε. Εγώ εκκλήθηκα εκείνη την ώρα να τελέσω τον αγιασμό. Να τελέσω την Ορκομοσία. Λοιπόν, αυτά έβαλε με τον Δήμαρχο γιατί με εκάλεσε. Εγώ εκκλήθηκα με το ιερατείο και πήγα κατά οφηγήν, κατά καθήκον, να τελέσω την Ορκομοσία. Τι νόημα είχε ο λόγος του. Σεβασμιότατε. Και ο κύριος Αμυράς που τον έχουμε εδώ και ο οποίος ορκίστηκε χτες, επειδή είναι άθεος. Καλημέρα, Σεβασμιότατε. Δεν έδωσε έναν όρκο δικό του, λέει. Δεν ορκίστηκε. Έπρεπε, δηλαδή, αν ήσασταν εκεί, να τον βρίζατε. Ας μην καλούσε τους κληρικούς, παρακαλώ. Εμένα με κάλεσαν και πήγα. Το ότι σας κάλεσε ο Δήμαρχος δεν σημαίνει ότι και όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι θα πρέπει, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, τώρα τι θέλετε, κύριε, να μου πείτε. Θέλω, κύριε, να σας πω ότι ένας δεσπότης δεν συμπεριφέρεται έτσι. Αυτό σας θέλω, κύριε, πολύ, να σας πω. Σας παρακαλώ πολύ, ξέρω πως διαβάζω το Ευαγγέλιο, την Αγία Γραφή και εκείνη την ώρα. Ο Χριστός, τον οποίο πιστεύετε, διδάσκει συγχώρεση και αγάπη. Δεν σημαίνει διδάσκει να παίρνετε την πατερίτσα και να ορμάτε πάνω στον άλλον, ναι. Αυτό θέλω, κύριε, να σας πω. Θα μου πείτε εσείς τι λέει ο Χριστός. Εγώ διαβάζω το Ευαγγέλιο και το ερμηνεύω το Ευαγγέλιο και ξέρω το νόμο του Θεού. Αρκεί την ώρα είπε λόγων κακών προσεκτικών εναντίον των ιερέων έπρεπε να υπερασπίσει τα δίκαια της Εκκλησίας. Δεν είπε, κύριε, τίποτα εναντίον των ιερέων. Είπε ότι, ότι σήμερα με το Σύνταγμα δεν μπορεί να παρίσταται ένας ιερέας. Λάθος, κακό, λάθος, αλλά αυτό είπε. Εγώ φανταζόμουν ότι εκ των υστέρων το είχατε σκεφτεί. Με ακούτε, αυτό εγώ δεν έπρεπε να το ακούσω με απάτη. Έπρεπε να επιτεθώ και να απαντήσω. Φανταζόμουν ότι εκ των υστέρων είχατε σκεφτεί ότι παραφερθήκατε. Σας παρακαλώ πολύ. Καλά, υπάρχουν υπολισταμένοι μου, η ιεραρχία να με κρίνει. Καλημέρα σας, χαίρετε. Και ο κόσμος βέβαια. Σεβασμιότατε και οι πιστοί κρίνουν. Δεν είναι μόνο οι. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Και οι μη πιστοί. Λοιπόν, δεν υπάρχει κρίση σε αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Ιεροκλή Μιχαηλίδη. Εδώ μάλλον θα χρειαζόμασταν τον τίτλο σας. Ναι. Τον τίτλο σας θα χρειαζόμασταν εδώ. Είναι λεπτά θέματα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά. Τι γίνεται. Την πίστη των ανθρώπων πρέπει να την σεβόμαστε. Και την απιστία επίσης. Ναι, βεβαίως. Και αυτό είναι μια μορφή πίστης. Εγώ μου κάνεις εμένα αυτά. Όχι, απλώς. Μ' ακούς. Ναι, δεν σου κάνω. Θέλω να σου πω ότι ο Δέσποτας. Εγώ είμαι ο πρώτος που σέβεται την πίστη των ανθρώπων και επειδή σέβεται την πίστη των ανθρώπων. Με τη συμπεριφορά των παπάδων δεν θα συμφιλειωθώ ποτέ. Ούτε εγώ. Εγώ το πρότυπο που έχω είναι ότι οι παπάδες ή οι δεσποτάδες είναι αγαθοί, ειρηνικοί. Ο λόγος είναι συγχωρητικός. Συγχωρητικός. Και δεν κρατάνε την πατερίτσα νόρμα. Εντάξει, άνθρωπος είναι, τα πήρε στο κρανίο. Μεγάλος άνθρωπος είναι. Δηλαδή ότι προσευλήθη. Μα πού προσευλήθη, δεν είναι έγινε τίποτα. Εάν τον είχαν καλέσει όμως. Τον καλέσατε. Να σου πω κάτι, ο σύμβουλος εκεί, το οποίο εγώ δεν το ξέρω. Μπορεί να διαφωνεί. Είπε ότι εγώ. Δεν τον πρόσβαλε, δεν του είπε τι δουλειά έχει εδώ, παπά. Είπε ότι εγώ θέλω να τονίσω, όπως είπε και ο Αμυράς με τον τρόπο του. Ο Αμυράς χθες τι είπε, δεν ορκίζομαι. Ναι, υπορκίζομαι με τον πολιτικό τρόπο. Δεν είχε ο Δέσποτας διαφωνία με αυτό. Όχι, με καλέσει. Μα τι να με καλέσει, ρε Δημήτρη, σε μια δημοκρατία υπάρχουν 50 σύμβουλοι και ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος είναι υποχρεωμένος.